Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είχαμε ένα θλιβερό, από ό,τι φαίνεται, περιστατικό. Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Όδου, στο λιμάνι της Ακαδίας. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένας άνθρωπος νεκρός. Η συνοδηγός γυναίκα σώθηκε. Ζητήθηκε από το κεντρικό λιμναρχείο της Όδου άμεσα να σπεύσει για να βουτήξει δηλαδή για το αυτοκίνητο ο γνωστός ρόδιος ο Δήτης, ο Βασίλης ο Μαντικός, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Μαντικέ. Καλησπέρα και Χατζιώνα, καλησπέρα σας. Για δώστε μου μια εικόνα, τι ακριβώς έγινε? Ο άνθρωπος ήταν στο λιμάνι, προφανώς κάτι δεν πρόσεξε την προβλήτα, έπεσε στη θάλασσα, κατάφερε η κοπέλα και βγήκε. Αυτός δυστυχώς στα 10 μέτρα βάθος που το βρήκε το αμάξι ήταν μέσα εγκλωβισμένος. Σε ποιο σημείο ακριβώς της Ακαδίας έγινε αυτό? Όπως κάνει πλαγιοδότηση στον Blue Star, περίπου στην πλώρη του, στο μέσο της Ακαδίας. Σας είπαν, δηλαδή, η γυναίκα τελικά πώς έγινε το περιστατικό, μάθατε τίποτα? Όχι, από τη βόλτα κάνανε οι άνθρωποι. Τώρα τι έγινε, κανένας δεν ξέρει. Ήταν για διακοπές στη Ρόδο, θα έφευγε αύριο, δυστυχώς. Οι άνθρωποι δεν ήταν καν από τη Ρόδο, έτσι, για διακοπές? Όχι, είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι Έλληνας και η κοπέλα αλλοδαπή. Μάλιστα. Η κοπέλα με το που έπεσε το αυτοκίνητο βγήκε από το αυτοκίνητο? Από το αυτοκίνητο. Βγήκε, κατάφερε και βγήκε, γιατί ήταν αμάξι γκάμπριο, ήταν ανοιχτή η οροφή. Είναι από τα μικρά αυτοκινάκια που ανοίγουν. Προφανώς βγήκε από την οροφή. Ο οδηγός έκανε προσπάθεια να βγει, αλλά εγκλωβίστηκε. Ήταν δεμένο με τη ζώνη, κύριε Ρόμπερτ? Όχι. Είχε μπερδευτεί ο Ιακάς του Μπουκαμίσου σε ένα σημείο του αυτοκίνητου και παγιδεύτηκε. Έκανε προσπάθεια, να βγει. Ναι. Το κεφάλι του ήταν έξω από το αμάξι. Έκανε προσπάθεια να βγει, ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε. 10 μέτρα βάθος εκεί υπήρχε ο βυθός. Πώς είναι ο βυθός εκεί? Είναι βράχος. Είναι βράχος. Δηλαδή δεν έπεσε το αμάξι, τον εγκλώβησε μέσα στο αυτοκίνητο? Όχι, έπεσε μέσα στο αμάξι, το αμάξι γύρισε ανάποδα, όσοι γυρνάνε τα αυτοκίνητα ανάποδα, αυτός προσπάθησε να βγει, δεν τα κατάφερε. Ήταν γυρισμένο ανάποδα το αυτοκίνητο? Πάντα γυρνάνε τα αυτοκίνητα ανάποδα, 99%. 10 μέτρα, σε τι απόσταση από την αχτή? 10 μέτρα βάθος, 10 μέτρα από την προβλήτα σε απόσταση. Α, 10 μέτρα. Περίπου. Ναι, προφανώς για να βρεθεί εκεί, επειδή δεν είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος, μάλλον πρέπει να υπήρχε μια ταχύτητα, έτσι. Για να πάει 10 μέτρα το αυτοκίνητο. Αυτά η προανάκριση θα τα δείξει, κύριε Χατζιώνα. Τα μάξι, όταν πέσει μέσα στο νερό, θέλει κάποια λεπτά να βουλιάξει. Δευτερόλεπτα, δεν βουλιάζει αμέσως. Ναι. Αλλά αυτό, επειδή ήταν ανοιχτή η οροφή, βουλιάξει πολύ γρήγορα. Γιατί γύρισε ανάποδα και βουλιάξει πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Μαντικό, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο κύριος Μαντικός θα καταθέσει βέβαια και στο λιμεναρχείο. Δυστυχώς, ζευγάρι, ο άνθρωπος από την Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Ηράκλειο που μας πει, έκανε μια προσπάθεια να βγει, αλλά όταν είναι γκάμπριο, γυρίσει ανάποδα κτλ. Είχαμε αυτό το θλιβερό περιστατικό. Ήταν την ώρα έτσι, που ξεκίνησε η εκπομπή μας. Τώρα, να αλλάξουμε εντελώς και ύφος και θέμα, να πάμε σε μια σημαντική εκδήλωση που έγινε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης, για τα 20 χρόνια της λειτουργίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Είχαμε συζητήσει γι' αυτό πριν από μια εβδομάδα περίπου και με την κυρία Φραντζή και τον κύριο Ντάλη. Σε αυτό ήταν η επίσημη προσκεκλημένη η πρώην Επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύζυγος του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κυρία Ανδρούλα Βασιλείου. Η κυρία Βασιλείου έκανε και σχετικές δηλώσεις γι' αυτό. Εκεί ήταν ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο κύριος Μάνος Κόνσελας, που θα έχουμε στην αυριανή εκπομπή, επαναλαμβάνω. Την Παρασκευή θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Δραγκούσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Εσωτερικών επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Ένας άνθρωπος που έχει μια ιδιαίτερη σχέση και με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί υπάρχουν θέματα που βρίσκουμε μπροστά μας, αλλά εμπιστεύω στο θέμα που έχει να κάνει με την εκδήλωση. Ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Ψηλάντης, δηλαδή, είδαμε εμείς. Η Πρίτανης, η κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, όλοι βέβαια οι ΕΣΥΑ καθηγητές και τα λοιπά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και εκπρόσωποι από την περιφέρεια. Εγώ είδα τον κύριο Μπάρδα, τον κύριο Χρυσοχοίδη, την κυρία Γιασιράνη. Μέχρι την στιγμή που ξεκίνησε η εκδήλωση, δεν είχα δει κάποιον εκπρόσωπο του Δήμου της Ρόδου. Φαντάζομαι ότι αργότερα πήγαν στην εκδήλωση. Παρουσία βέβαια του Μητροπολίτη της Ρόδου, του κυρίου Κυρίλου, αλλά και του Επισκόπου Ολύμπου, του κυρίου Κυρίλου. Λοιπόν, να δούμε τους χαιρετισμούς από την έναρξη της εκδήλωσης
Και λίγο αργότερα έχουμε σχετικές δηλώσεις και από την κυρία Δρούλα Βασιλείου και από τον κύριο Υψηλάντη. Σας καλωσορίζω και ως Πρετάνησα του Πανεπιστημίου στο σπίτι μας και το σπίτι σας και σας καλωσορίζω με τις ιδιαίτερες ιδιότητες που ο καθένας από εσάς κατέχει και κατήχε και μέσω της οποίας είχαμε πάντα μία αγαστή και πολύ επικοδομητική συνεργασία και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο σας οδήγησε σήμερα με χαρά να προσέλθετε σε αυτή τη γιορτή του Πανεπιστημίου μας, τη γιορτή των 20 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως γνωρίζετε, ως πνευματικός φάρος του συνόλου του Αιγαίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, βρίσκεται όχι μόνο στην κορυφή της ακαδημαϊκής κοινότητας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι το μόνο πολυνησιωτικό πανεπιστήμιο αυτού του μεγέθους, το οποίο είναι εκεί για να στηρίζει και ταυτόχρονα στηρίζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό καταδεικνύεται σήμερα με την παρουσία σας εδώ, όπως καταδεικνύεται και από την παρουσία του εκπροσώπου του Πρωθυπουργού κατεξοχήν, του κυρίου Μάνου Κόνσολα, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και μέλος ΔΕΠ του τμήματός μας, του τμήματός μου προσχολικής αγωγής και εκπαιδευτικού σχεδιασμού, καθώς και τον εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, τον φίλο Βασίλη Υψηλάντη. Προσυπογράφω το πρωτόκολλο και οι αλόγους στα συνομιλία μου να σας βλέπω στα μάτια και να το θυμηθώ, λέγοντάς σας ότι ο κύριος Κύριλλος προηγουμένως είπε ότι είναι πολύ μεγάλη εκδήλωση σήμερα για να κάνουμε μεγάλους χαιρετισμούς. Παρέγραψα λοιπόν το έγγραφο σημείωμα το οποίο είχα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό εδώ να καταθέσω και από ψυχή σας επιτρέψτε μου, κυρία Πρίτανης, κύριε Κοσμήτωρα, κυρία Πρόεδρε, βλέποντάς σας να θυμηθώ ότι όλοι εμείς έχουμε συλλογική μνήμη. Δεν ξεχνάμε ότι κάποιοι Πριτάνης, κάποιοι Κοσμήτωρες και κάποιοι Πρόεδροι είχαν συμβάλει στα μέγιστα στο να είμαστε σήμερα εδώ. Να ταινίζουμε συνάμα αισιοδοξία στο μέλλον. Με την παρουσία 20 χρόνων στην πόλη μας, στον Ομό, στη Δωδεκάνη Σόρα και στην Ελλάδα, ενός πολύ πολύ σημαντικού τμήματος, αλλά για τη χώρα και την Ευρώπη. Το Μεσογειακό Τμήμα, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, όπως θέλετε πέστε το, δεν μπορούσε να ήταν κάπου αλλού εκτός από το Αιγαίο, εδώ στη Ρόδο. Εδώ που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Εδώ που χτυπά η καρδιά της Ευρώπης. Σε μια συγκυρία που το έθνος χρειάζεται συνένωση δυνάμεων. Και θέλω από την αρχή να εκφράσω την χαρά μου, γιατί είμαι και εγώ σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, τον κυράκο Μητσοτάκη, από τον οποίο επιτρέψτε μου να καταθέσω τον απόλυτο σεβασμό στο τμήμα, στην ιστορία του τμήματος, αλλά κυρίως στην επένδυση που δίνουμε όλοι για το μέλλον σε αυτό το τμήμα. Έχετε διαγράψει μια πορεία που μας χαροποιεί και μας δίνει και αισιοδοξία για το μέλλον. Συγχαίρουμε για αυτά τα 20 χρόνια, συγχαίρουμε για την προσφορά σας, ευχόμαστε για το αύριο και ευχόμαστε με μία σιγουριά ότι αυτό το τμήμα θα πάει μπροστά. Η σχέση σας με εμάς, πολλών εξηγών, με την τοπική εκκλησία, με τους με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πολύ ευγείωνη και χαιρόμαστε που έχουμε αυτή τη σχέση που σας έρθω κοντά σας, που σας έρθω κοντά μας. Πιστεύω ότι πολλά θα γίνει στο μέλλον, αλλά αυτό το τμήμα, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός του Πανεπιστημίου, αυτό το τμήμα είναι στο χώρο, πιστεύω, και να λάβουμε υπόψη και όλα όσα συμβαίνουν στην γειτονιά μας. Νομίζω ότι έχει μια πάρα πάρα πολύ σημαντική αποστολή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις που έκαναν λίγο πριν να ξεκινήσει η εκδήλωση η πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ανδρούλα Βασιλείου και ο βουλευτής Δωδεκανής, ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης.
Καλώς ήρθατε στη Ρόδο. Θα ήθελα δύο λόγια καταρχήν για τη σημερινή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της λειτουργίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μου δίδεται η ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση, που είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτό το τμήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ζούμε σε μια περιοχή, τη Μεσόγειο, που εντάξει, διακατέχεται και από κοινά σημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και άλλα, αλλά είναι και μια περιοχή αναταράξεων που είναι σημαντικό να τα προσδιορίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι ως τέος Επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού και Νεολαίας είμαι ευτυχής γιατί τα προγράμματα ακριβώς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού είναι αυτά που διαμορφώνουν την γενιά, την μέλουσα γενιά της Ευρώπης. Είναι αυτοί που νιώθουν πραγματικά Ευρωπαίοι, τους αποκαλούμε μια νέα γενιά τους Εράσμους, διότι είναι αυτοί που γνωρίζουν την Ευρώπη καλύτερα, γνωρίζουν νέους πολιτισμούς, αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του εκτός από το να είμαι Έλληνας, που είναι το πρώτιστο, είμαι και Ευρωπαίος. Γιατί απλά ας σκεφτούμε μόνο το βράδυ που καιγόταν η Παναγία των Παρισίων. Όλοι μας κλάψαμε. Γιατί είναι η πολιτισμική μας κληρονομιά η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των χωρών. Το ίδιο νιώθουν για τον Παρθενώνα, το ίδιο νιώθουν για την Ολυμπία, την αρχαία Ολυμπία κλπ. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία προτείνει η Ευρώπη και να μην αφήσουμε τις ευκαιρίες να μας φεύγουν από τα χέρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πορεία, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών που βρίσκεται στη Ρόδο, που εδρεύει στη Ρόδο. Σημαντικό γιατί η Ρόδος παίζει μεγάλο ρόλο γεωπολιτικό στη Μεσόγειο και συνεπώς η παρουσία ενός τμήματος πανεπιστημιακού που προσφέρει σπουδές στο αντικείμενο αυτό είναι μια υπόθεση και για τη χώρα αλλά και για την Ρόδο, ιδιαιτέρως σπουδαία και σημαντική. Θέλω να εκφράσω την ευχαριστίες μου σε όλο τον κόσμο, στους καθηγητές, στους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο για αυτή την λειτουργία τους όλο αυτό το διάστημα και επίσης να πω ότι προσωπικά και στο παρελθόν αλλά και τώρα είμαι αρρωγός των προσπαθειών αυτών. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, την πρώην Επίτροπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νεολαίας, Πολιτισμού κτλ. Και τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Και με τους δύο είχαμε τη δυνατότητα να διατυπώσουμε και άλλα ερωτήματα. Κυρίως με την κυρία Βασιλείου μπήκε και το θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο, τις απειλές, τη συμπεριφορά του Ταγί Περντογάν δηλαδή, για την περίφημη κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και για την πορεία της Ευρώπης. Και με τον κύριο Υψηλάντη, διότι είναι μέλος της Πρώην Ακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αυτή τη διαδικασία γνωστή υπόθεση Νοβάρτης, αλλά και μια παρέμβαση που είναι σημαντική, έχει να κάνει με ένα θέμα εκαθάρισης των δανείων της πρώην Τράπεζας Δωδεκανήσου, όπου ο κύριος Υψηλάντης αύριο έχει ραντεβού με τον κύριο Στουρνάρα, ανταποκρινόμενος την επιστολή η οποία δόθηκε από το ΕΒΕ δηλαδή, κοινοποιήθηκε στους βουλευτές. Για το θέμα αυτό θα ακούσουμε και από τον κύριο Κόνσολα αύριο που θα τον έχουμε κοντά μας, έτσι, την δική του πρόθεση, τις δικές του θέσεις. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε. Ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.